8 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, μια ημέρα η οποία καθιερώθηκε το 1992 και κάθε χρόνο γιορτάζεται από τότε την ίδια ημέρα. Τότε λοιπόν στην Σύνοδο για την Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρα στην οποία να γίνεται ξεχωριστή αναφορά για το ζωικό και το φυτικό βασίλειο και την προστασία που θα πρέπει να προσφέρουμε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι από το 2009 η Παγκόσμια η μέρα ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης. Μιλάμε βεβαίως ίσως και για ένα από τα πιο σημαντικά έτσι, στοιχεία της φύσης και της ζωής. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος αναφορικά με την καθαρότητα των θαλασσών σε επίπεδο γυραιάς Υπήρου, Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είμαι ακριβής. Συνολικά, να πούμε ότι την πρωτιά κατέχουν θάλασσες της Αυστρίας και αμέσως μετά είναι μεσογειακή υπόθεση, πρώτη πεντάδα, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Μία πολύ σημαντική διάκριση. Είναι μία ακόμα διάκριση και επιβεβαιώνει βέβαια το γεγονός που όλοι το γνωρίζουμε ότι οι θάλασσες Ελλάδας κατά γενική ομολογία είναι καθαρές και βέβαια διεθνούς φήμης οι παραλίες μας. Να πάμε στον κύριο Ανδρέα Γόντικα, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Γεωλογίας και Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Προκύπτει λοιπόν, προκύπτουν αυτά τα συμπεράσματα μέσα από την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και πού πρέπει να σταθούμε, να αρχίσουμε από αυτό το σχόλιο. Κοιτάξτε, δεν αποτελεί έκπληξη η θέση της Ελλάδας κατά τη γνώμη μου, γιατί έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα, εκεισμένη. Αυτό που αποτελεί έκπληξη κατά την άποψή μου είναι ότι την πρώτη θέση κατέχει μια περίκλειστη χώρα λόγω της ποιότητας του νερού των ποταμών και των λιμνών στην Αυστρία, που πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα των συστημάτων προστασίας που έχουν. Όσον αφορά την Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι το δώρο αυτό που έχουμε είναι παράλληλα και ευθύνη για την προστασία των και της θάλασσας. Οπότε, και των, από τη μία, έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα και μία φυσική ομορφιά και από την άλλη έχουμε μία πρωτιά η οποία κατά κάποιο τρόπο δημιουργήθηκε και προέκυψε μέσα από μία τεχνητή φάση. Πολύ σωστά. Κύριε Γόντικα, είναι και πολύ σημαντικό ίσως το γεγονός ότι από το τέλος του 2021 και μετά τη σύνοδο που έγινε στη Γλασκόβη, με επίκεντρο βεβαίως την κλιματική αλλαγή, έχουμε δει και πολλές δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τη θάλασσα, την καθαριότητά τους, το γεγονός και το πώς μπορούν οι απλοί πολίτες να βοηθήσουν στη διατήρηση και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των οργανισμών που βρίσκονται εντός θαλάσσης. Ναι. Ναι, πολύ σωστά. Και όπως είπατε και πριν η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών, δημιουργήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προς την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων των ωκεανών και των θαλασσών. Δηλαδή, εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με επίγνωση των επιπτώσεων στην προστασία του οικοσυστήματος. Ποια η διαδικασία που ακολούθησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος πρακτικά, στο πρακτικό σκέλος, για να προκύψει αυτή η λίστα των 10 περιοχών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Δηλαδή, ποια στοιχεία πήραν από τις θάλασσες της κάθε περιοχής? Κοιτάξτε, από ό,τι έχω καταλάβει, σε κάθε χώρα είναι υπεύθυνος για την συλλογή των δεδομένων είναι κάθε κρατμός, δηλαδή σε εμάς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται, βγαίνουν αυτές οι διαβαθμίσεις. Μάλιστα. Και βεβαίως αυτό, η διάκριση μάλλον της Ελλάδας αυτή έρχεται μετά από μια άλλη διάκριση που έχει να κάνει πάλι με τις θάλασσες, με τις γαλάζιες σημαίες, εκ των οποίων είδαμε και την Κρήτη συγκεκριμένα να βρίσκεται στην κορυφή με πολύ καθαρές παραλίες, οπότε είναι ακόμα ένα στοιχείο που φαντάζομαι ότι και τουριστικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να πάνε σε περιοχές με καθαρά νερά θα τους προσελκύσει ακόμα περισσότερο. Και γενικά οι μεσογειακές χώρες έχουν
έτσι κρατούν κατά κάποιο τρόπο το σκύπτρο της καθαρότητας εντός εισαγωγικών στο μέτωπο των θαλασσών και των νερών. Ναι, ναι, αυτό είναι και λόγω της ίσως προσοχής ή προστασίας του περιβάλλοντος από τις κάθε κυβερνήσεις και τους λαούς, αλλά και από το γεγονός ότι είναι ολιγοτροφική η Μεσόγειος και δεν είναι πολύ εύκολο περιβάλλον για ανάπτυξη οργανισμών. Οπότε έχουμε αυτά τα δεκάδες δημοσιεύματα, τις πολλαπλές διακρίσεις μέσα από ευρωπαϊκούς πιστοποιημένους οργανισμούς. Πού πρέπει να κινηθούμε, τι πρέπει να κάνουμε, καθώς στην άκρη του μυαλού μας, είμαστε και μια τουριστική περιοχή εδώ στην Κρήτη, βρίσκεται και ο θεματικός τουρισμός. Έχουμε καταστεί ως ένας θεματικός προορισμός. Είδαμε τι γίνεται και με τις καταδύσεις. Θα πρέπει να προτάξουμε αυτές τις επιτυχίες, αυτές τις διακρίσεις. Ναι, οπωσδήποτε. Πολύ καλή η σημείωσή σας. Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν έχουμε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον και ειδικά στην Κρήτη, αλλά παράλληλα έχουμε και την ευθύνη να το διατηρήσουμε. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διάφορες πιέσεις το φυσικό αυτό περιβάλλον, είτε από υπεραλίευση, από αποβλήτων λία ή από αστικά λίμματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, όπως επίσης και παγκοσμίου κλίμακας προβλήματα, όπως είναι τα πλαστικά που η πηγή τους μπορεί να βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα, αλλά κυκλοφορούν στη θάλασσα και διασπώνται σε μικρότερα σωματίδια, μίκρο και νανοπλαστικά, και τελευταία έχει αναδειχθεί αυτό σαν σημαντικός κίνδυνος για το οικοσύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκόντικα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πολύτιμα τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν. Μας κάνατε και το πρώτο σχόλιο. Ας εκμεταλλευτούμε αυτή την όχι συγκυρία. Είναι κάτι δεδομένο ότι έχουμε καθαρές θάλασσες και αυτό πάρα πολύ δύσκολα να αλλάξει. Παρά την απερισκεψία και τον ανθρώπινο παράγοντα, βέβαια, που επηρεάζει σε πολλές περιπτώσεις. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εμείς σας ευχαριστούμε.